Μία δυνατότητα έχουμε. Να ανέβουμε στην κορφή. Αντώνης Σικάρης. Ποιος ήταν ο κορυφαίος ορειβάτης που πέθανε στα Ιμαλάια. Ο θάνατός του αποέλειψε οξυγόνου σε υψόμετρο 700.400 μέτρων στην κορυφή Νταουλαγκύρη στα Ιμαλάια ήρθε λίγο αφότου είχε κατακτήσει την 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Ο 60χρονος Αντώνης δεν ήταν απλά ένας από τους πιο έμπειρους ορειβάτες της Ελλάδας, αλλά ίσως ο κορυφαίος και ολόκληρη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στην περιπέτεια πάνω στο βουνό. Το συμπέρασμα που έβγαλα από την προσπάθεια και την ανάβαση στην κορφή του κόσμου, στο Everest, με τα 8.848 μέτρα, είναι ότι το όνειρο, σε συνδυασμό με την προσπάθεια και τη θέληση, μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία και στην κορφή του κόσμου, όποια και να είναι αυτή. Γεννημένος το Μάιο του 1962, ο Σικάρης ήταν από τους πλέον επιτυχημένους και έμπειρους Έλληνες ορειβάτες, καθώς και ο μοναδικός Έλληνας που έχει σκαρφαλώσει 5 από τις 14 οχτάρες κορυφές της γης, δηλαδή κορυφές άνω των 8.000 μέτρων του κορυφαίου ορειβατικού project Grand Slam, μεταξύ των οποίων και του Everest. Μετρούσε 32 χρόνια εμπειρίας με ορειβασία και αναρρίχηση. Ανέβηκε με επιτυχία σε 170 κορυφές και πραγματοποίησε 66 ορειβατικές αποστολές σε 18 χώρες και 615 ορειβατικές και αναρχητικές διαδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο έμπειρος ορειβάτης πέθανε στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή του Νταουλαγκύρη ύψους 8.167 μέτρων στο Νεπάλ. Πρόκειται για την 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, την οποία οι Έλληνες ορειβάτες αποκαλούν Βουνό των Ελλήνων. Αφού πριν τον Αντώνη Σικάρη έγιναν συνολικά 5 ελληνικές προσπάθειες χωρίς επιτυχία. Μάλιστα το 1998 έχασαν τη ζωή τους εκεί οι ορειβάτες Νίκος Παπανδρέου και Μπάμπη Τσούπρας. Στο βουνό Νταουλαγκύρη τα τελευταία 70 χρόνια 580 ορειβάτες έχουν καταφέρει να δουν τη θέα από την κορυφή του, ενώ 90 ορειβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους.